centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Αποστολίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και Δένα Τσούλη. Καλημέρα και στους ακροατές. Και μαθαίνουμε ότι για το θέμα το οποίο καταγγέλλεται, αύριο ο Δήμαρχος θα βρίσκεται και στο αμαξοστάσιο. Είναι αλήθεια αυτό? Δεν είχα κάποια επικοινωνία με τον Δήμαρχο. Δεν το ξέρω αυτό. Έτσι που μου είπαν ότι θα είναι ο Δήμαρχος αύριο. Δεν ξέρω βέβαια, θα το ελέγξω αν όντως θα συμβεί αυτό. Αλλά να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας τι γίνεται. Έχετε βγάλει μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση. Ναι. Καταγγελία για τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Λιάμη. Ναι. Ότι από την αρχή έδειξε το πρόσωπό του, από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων του επιτέθηκε φραστικά με χυδαίο πρώτο τρόπο σε εσάς τον ίδιο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Ότι γράφει στα, δεν μπορώ να το διαβάσω ακριβώς, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ίσως να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας ακριβώς. Η συνέχεια ήταν ανάλογη, λέτε, με στοχοποίηση συγκεκριμένων εργαζομένων στελεχών και μη της διεύθυνσης, που απλώς δεν τους γουστάρει. Φωνές και ύβρις και απειλές ανήκουν στο καθημερινό ρεπερτόριο, λέτε, του αντιδημάρχου. Απαξιώνει το ρόλο του Διευθυντή των Προϊσταμένων Τμήματων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και καταργεί την δημοτική ιεραρχία. Παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας, καταστρατήγηση ωραρίου εργασίας, αλλαγή χρήση των μέσων και του εξοπλισμού του αμαξοστασίου, αλόγιστη χρήση των μέσων, μέσων και του εξοπλισμού. Ναι. Παρεμβάσει στο περιβάλλον χωρίς απαραίτητες εγκρίσεις, προνομιακή μεταχείριση προς συγκεκριμένους εργαζομένους και δημιουργία ομάδων. Εδώ ουσιαστικά λέτε ότι ο κύριος Λιάμης κάνει κλίκες μέσα εκεί. Και καθημερινές άσχημες και αγενείς συμπεριφορές προς τους εργαζομένους. Οι παραστάσεις μας, λέτε, προς τον Δήμαρχο για το συγκεκριμένο θέμα πάνε πολλές χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Καλείτε τον Δήμαρχο να επαναφέρει στην τάξη τον Αντιδήμαρχο και επιφυλασσόμαστε για την άσκηση από την πλευρά μας κάθε νόμιμου δικαιώματος. Τι γίνεται εδώ τώρα, κύριε Αποστολίδη? Τα πράγματα είναι έτσι όπως τα διαβάζετε στην ανακοίνωση. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο από αυτό. Σας, ναι. Καταλαβαίνετε κιόλας ότι και η θέση μας είναι λίγο λεπτή. Περιμένουμε να δούμε κι εμείς τις εξελίξεις, το αν θα κάνει και κάποια ενέργεια ο Δήμαρχος για να αποκατασταθεί, ας πούμε, η ηρεμία κυρίως στην υπηρεσία. Γιατί είμαι και εγώ μέλος της υπηρεσίας καθαριότητας. Παρεπιπτόντως είστε και εσείς στην καθαριότητα. Είμαι προϊστάμενος στο τμήμα διαχείρισης οχημάτων κτλ. Και αυτό περιμένουμε να δούμε, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι πως η υπηρεσία βρίσκεται σε αναβρασμό και όλα αυτά που λέμε στην ανακοίνωση είναι ισχύουν. Καταλάβατε αυτό? Ναι. Πάντως προς τα έξω, δηλαδή στο κομμάτι ακριβώς της καθαριότητας, φαίνεται αυτό περνάει, γιατί υπάρχει έτσι μια καλή, θα λέγαμε, τακτοποίηση αυτών των θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα. Βέβαια πάντοτε υπάρχουν βελτιώσεις, αλλά περνάει και προς τη δουλειά σας αυτό έξω? Δηλαδή εσείς που βλέπετε, εγώ μπορώ να δω τη γειτονιά μου, ο άλλος μπορεί να δει τη γειτονιά του, περνάει αυτό το κλίμα το άσχημο που υπάρχει μέσα και στη δουλειά σας? Έχουμε την άποψη ότι οι εργαζόμενοι της καθαριότητας, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου, πάντα δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να βγαίνει αυτό το πάρα πολύ δύσκολο έργο. Και το ξέρετε ότι στις συνθήκες του κορονοϊού αυτοί οι άνθρωποι ήταν στην πρώτη γραμμή και πραγματικά δώσανε ό,τι μπορούσαν, ας πούμε, και από θέμα εργασίας και τα λοιπά, με κίνδυνο κιόλας και της προσωπικής τους υγείας. Πιστεύουμε ότι πάντα γινόταν και παραγόταν έργο, δηλαδή δεν είναι θέμα ενός αντιδημάρχου να παραχθεί το έργο. Η υπηρεσία πάντα δούλευε. Το λέω αυτό όμως γιατί μια ομάδα δουλεύει καλύτερα όταν υπάρχει και ένα κλίμα καλό. Ναι. Όταν το κλίμα αυτό δεν είναι καλό, μπορεί να δουλέψει καλά μια ομάδα? Νομίζω ότι δεν μπορεί να δουλέψει καλά μια ομάδα. Όχι, δεν μπορεί να δουλέψει καλά μια ομάδα. Αλλά η υπηρεσία, σας λέω, ότι δεν έχει σταματήσει ποτέ να δουλεύει. Ναι. Δεν ήταν θέμα του αντιδημάρχου
το αν θα καθαρίζεται η πόλη ή όχι. Εντάξει, ο αντιδήμαρχος είναι εδώ πέρα γιατί έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Λέτε, και λοιπόν, μπορεί ότι... να βοηθήσει να πάει καλύτερα το πράγμα με συγκεκριμένες ενέργειες. Βέβαια, ενέργειές του δεν πρέπει να είναι, ας πούμε, ότι θα πει στο διευθυντή ή στον προϊστάμενο ότι ξέρεις εσύ δεν θα παίρνεις αποφάσεις, θα παίρνω εγώ αποφάσεις για τα πάντα εδώ πέρα και θα καθορίζω εγώ το πώς θα γίνονται τα δρομολόγια, ποιος θα παίρνει τις άδειες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι καθαρά διοικητικά και δεν έχουν σχέση με τον ερετό. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά τα λέμε. Θέλω να μου δώσετε μια εξήγηση λίγο, κύριε Αποστολίδη. Λέτε ότι σας βρίζει και σας απειλεί καθημερινά. Για ποιο λόγο δηλαδή, τι έχει μαζί σας για να το καταλάβουμε? Τι όχι δεν το αρέσει σε μένα. Αυτό που αναφέρουμε στην ανακοίνωση είναι ότι οι συμπεριφορές αυτές συμβαίνουν και προς πάρα πολλούς εργαζόμενους. Αυτό εννοώ. Υπάρχουν... Όταν λέω εσάς, και... εννοώ τους εργαζόμενους. Όχι εμένα. Εντάξει, εντάξει, έγινε ένα περιστατικό στην αρχή. Μετά δεν είχαμε κάποιο θέμα με τον κύριο Γιάννη. Δηλαδή, εντάξει, και αρμονικά δουλέψαμε όσο δουλέψαμε. Αλλά εντάξει, υπάρχουν προφανώς όμως κάποια θέματα στην υπηρεσία. Εντάξει. Και αυτή η στοχοποίηση που αναφέρουμε, υπάρχουν συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στους οποίους έχει στοχοποίηση, το οποίο δεν μπορεί ούτε ένας. Το πρώτο καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ωραία. Μιλήσατε λοιπόν και για την απαξίωση του ρόλου του διευθυντή. Και μάλιστα λέτε ότι εκεί λέει ότι εγώ κάνω κουμάντο εδώ και όχι κανένας άλλος. Εγώ θα βγάζω και τα δρομολόγια. Μιλάτε για παραβίαση εργατικής νομοθεσίας και για παράνομη ανάθεση καθηκόντος εργαζομένους που δεν έχουν την κατάλληλη ειδικότητα. Τι εννοείτε? Και καταστρατήγη στο ωραίο εργασίας. Σας βάζει δηλαδή να δουλεύετε και πέραν του ωραρίου σας? Κοιτάξτε, με το ωράριο πραγματικά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις εργαζομένων που δουλεύουν, ας πούμε, στα οκτάμινα και ενώ το ωράριο τους είναι το πεφτήμερο, τους βάζει να έρχονται Σάββατα ή Κυριακές. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις. Πάντως, κύριε Νατσούλη, δεν θα ήθελα να αναφερθώ παραπάνω περισσότερο με λεπτομέρειες. Εντάξει, αυτά τα πράγματα γνωρίζουμε. Να πάω στο παρακάτω, αφού δεν θέλετε. Λέτε για λόγια στη χρήση των μέσων, το εξοπλισμό του αμαξοστοιχείου από τον ίδιο και τους περί αυτών, αδιαφορώντας για τη σωστή ασφαλή ή νόμιμη χρήση τους. Τι εννοείτε εδώ? Ναι, εννοώ ότι υπάρχουν μηχανήματα εδώ πέρα τα οποία για να τα χειριστείς θα πρέπει να έχεις κάποια άδεια χειριστή. Εντάξει. Δηλαδή τα οδηγάει ποιος είναι, ναι, όποιος εδώ πέρα εμείς είμαστε ένα γραφείο κίνησης το οποίο εκδίδουμε τις εντολές για να μετακινηθεί ένα όχημα ή ένα μηχάνημα με βάση και τα προσόντα που έχει κάποιος, εντάξει. Δηλαδή θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα προσόντα, την άδεια χειριστή ή να μπορεί να οδηγήσει για να μπορεί να το κάνει αυτό. Πολλές φορές αυτό μένει στην άκρη και ουσιαστικά χωρίς διαταγή πορείας πολλές φορές βγαίνει, ας πούμε, το όχημα. Εντάξει, αυτά γίνονται με εντολές. Με εντολές του αντιδημάρχου, προφορικές πολλές φορές. Εντάξει. Μιλάτε για παρεμβάσεις στο περιβάλλον χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Το μυαλό μας πάει, ας πούμε, στον γύρο της λίμνης, παραδείγματος χάρη. Αυτό εννοείται. Υπήρχαν, ναι. Μιλάτε για προνομιακή μεταχείριση σε εργαζόμενους και δημιουργία ομάδων, αρεστών και μη. Και κλίματος τρομοκρατίας. Δηλαδή περιγράφεται εδώ σε 5-6 σειρές, κύριε Αποστολίδη, ένα κλίμα τρομοκρατίας. Δηλαδή μπορείτε και αυτό να μας το διευκρινίσετε λίγο παραπάνω? Πιστεύουμε ότι πλέον οι εργαζόμενοι φοβούνται να βγουν προς τα έξω, να μιλήσουν, να έρθουν σε εμάς που είμαστε και εμείς αρμοδίοι, έχουμε και εμείς θέσεις ευθύνης, εντάξει. Και αυτό εννοούμε κλίμα τρομοκρατίας, ότι πλέον εντάξει, δεν μπορεί κανείς εύκολα να βγει να πει ότι ξέρεις εγώ δεν είμαι αρμόδιος να το κάνω αυτό ή τέλος πάντων δεν είναι αυτό δική μου δουλειά, εντάξει, αυτό το πράγμα εννοούμε. Άρα δηλαδή με μια λέξη, αν μπορούσατε, γιατί δίνετε ένα κλίμα, ξέρω εγώ, μπαμπούλα, δίνετε κλίμα, ξέρω εγώ πώς να το πω τώρα, να το χαρακτηρίσω για τον αντιδήμαρχο. Ναι. Ζητάτε από τον δήμαρχο τι αύριο που λένε ότι θα έρθει εκεί στην υπηρεσία? Να τον αλλάξει, να τον νουθετήσει, να τον... Κοιτάξτε, το να ορίζει αντιδημάρχους είναι αρμοδιότητα, το ξέρετε, του δημάρχου. Δημάρχου. Ναι. Εμείς
Σαφώς και δεν μπορούμε να πούμε στον δήμαρχο ποιον θα βάλει αντιδήμαρχο, δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτό. Αλλά δουλειά μας είναι να ελέγχουμε τους αιρετούς, γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ πέρα θα πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες και συγκεκριμένη νομοθεσία για κάθε τι. Και δυστυχώς η νομοθεσία αυτή σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πολύπλοκη και με αποτέλεσμα να γίνονται δύσκολα κάποια πράγματα. Εντάξει, αυτό το πράγμα ουσιαστικά δυσχεραίνει το έργο όλων μας, γιατί εντάξει, αυτό που περιγράφω είναι απλώς λέγεται με μία λέξη γραφειοκρατία. Εντάξει, δυστυχώς δυσχεραίνει το έργο όλων μας. Δηλαδή και εμείς σε πολλές φορές μπλέκουμε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Θα πρέπει όμως να τηρούνται οι κανόνες και για τους, και για τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για τη χρήση των μέσων, για τις παρεμβάσεις που κάνουμε. Αυτό εννοούμε, κύριε Νατσούλη. Άρα αύριο για να το κάνουμε με πολύ πιο σύντομο έτσι και περιεκτικό. Τι ζητάτε από τον Δήμαρχο? Εμείς θέλουμε να επανέλθει η υπηρεσία της καθαριότητας στην ηρεμία, να μπορεί να δουλέψει ηρεμά και όλοι οι εργαζόμενοι εδώ πέρα, όπως το περιγράφουμε. Τώρα η απόφαση ήταν του Δημάρχου. Εγώ δεν μπορώ να του πω, ούτε το σωματείο μας πρόκειται να πει στον Δήμαρχο τι πρέπει να κάνει. Εντάξει. Αυτό θα το δει μόνος του και πώς πρέπει να το λύσει, βέβαια. Σωστά. Εντάξει, μιλάτε όμως να κουβεντιάσουμε και να βρούμε και λύσεις. Να βρούμε και λύσεις, αλλά έχετε και εσείς μια προειδοποίηση στο τέλος. Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση από την πλευρά μας κάθε νομίμου δικαιώματος. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν, κύριε Αποστολίδη? Αυτό τώρα δεν μπορώ να σας το πω, κύριε Νατσούλη, δεν ξέρω τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Με αυτό το πράγμα όμως εννοούμε ότι δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, γιατί πιστεύουμε ότι το δίκαιο είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση από τον Δήμαρχο και να δοθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Στους τρόπους συμπεριφοράς περισσότερο καταλαβαίνω. Πολύ ωραία. Κύριε Αποστόλη, εμείς θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να έχουμε και τον κύριο Λιάμη αμέσως μετά το διαφημιστικό μας που ακολουθεί. Και βεβαίως, αν όντως έρθει αύριο και ο Δήμαρχος εκεί, θα θέλαμε πραγματικά και τη δική του θέση σε αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί σε ένα πολύ πολύ ευαίσθητο κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης και του Δήμου Καστοριάς, που είναι η καθαριότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.